Για απόρριψη σε πρώτη φάση. Δεν θα έλεγα απόρριψη στην αρχή, γιατί είχε ο υπουργός είχε δηλώσει ότι έβλεπε θετικά την πρόταση του Πολυτεχνείου. Το ίδιο το είχε εκφράσει κατά τη διάρκεια και σε μένα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τις εργασίες για να φτιαχτεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου και Γενικής Γραμματείας. Και το τελευταίο που είδαμε ήταν ότι πήραμε ένα έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία, το οποίο μας επανέφερε στην αρχική κατάσταση και θεωρώ ότι το θέμα πάλι θα βαλτώσει. Άρα λοιπόν είναι αρνητική η εξέλιξη. Ναι. Απλά να δώσουμε ένα tip, επειδή στη συνέντευξη που πήραμε τον κύριο Σκουλάκη καιρού, ετέθη το θέμα αυτό και είπε και ο ίδιος ότι ελπίζει, περιμένει και εκείνος την απόφαση του κύριου Ανδρεάνου και της Γενικής Γραμματείας και ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα δοθεί μια λύση. Δεν απάντησε βέβαια στο ερώτημα που του έθεσα εγώ, αν γνωρίζει αν υπάρχει κάποιος από την πλευρά του Δήμου Χανίων που δεν θα ήθελε τη συνεργασία αυτή της Γενικής Γραμματείας με το Πολυτεχνείο απευθείας χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου. Ας ελπίσουμε ότι όντως δεν το ήξερε και όντως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά η ουσία είναι ότι έχει βαλτώσει, είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Και αυτό που ανήκει τώρα, στη Γενική Γραμματεία. Όχι, το οικόπεδο είναι του Πολυτεχνείου. Ναι. Το κτίσμα, δεδομένου ότι είναι σε οικόπεδο του Πολυτεχνείου. Μπράβο. Ανήκει στο Πολυτεχνείο. Ναι. Και πλέον υπάρχουν και κάποια θέματα με την άδεια που έχει εκδοθεί, δεδομένου ότι έχει γίνει υπέρβαση του χώρου τον οποίο είχε παραχωρήσει η σύγκλιτος του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, είχε παραχωρήσει. Δηλαδή, η σύγκλιτος είχε πάρει μια απόφαση για 20 στρέμματα, ναι, και η άδεια έχει χρησιμοποιήσει 160 στρέμματα. Πόσα? 160. 8 φορές παραπάνω. 8 φορές πάνω. Με συγχωρείτε, αυτό είναι καταπάτηση, δεν είναι. Τα υπόλοιπα θα τα βρουν τα νομικές υπηρεσίες. Α, έχουμε προχωρήσει σε τέτοιο διαδικασία. Κοιτάξτε, η απάντηση στο έγγραφο. Προφανώς, εγώ από τη θέση μου οφείλω να διαφυλάξω την περιουσία του Ιδρυμάτος. Προφανώς. Και το έχω επισημάνει αυτό στη Γενική Γραμματεία. Συγγνώμη, ερώτηση τώρα που έρχεται από μόνη της. Σας είπα να το πούμε σε μια άλλη εκπομπή για το. Μα ναι, αλλά κύριε Δεγαλάκη, μου τώρα άνοιξατε το ρασκό του αιώλου. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι προφανές ότι μιλάτε για μια καταπάτηση. Δεν θα το χαρακτηρίζω καταπάτηση. Μία λανθασμένη τοποθέτηση, πέρα χρήση από πέρα από τη σύμβαση και το προβλεπόμενα από τη σύγκλιτο, κατά 8 φορές, όχι κατά 5 στρέμματα, κατά 140 στρέμματα. Εκείνη που ήταν τότε στα πράγματα της, στο Πολυτεχνείο, ο τότε Πρίτανης, τότε Πριτανία, δεν είδε τα σχέδια, δεν είδε ότι ξεχυλώνει αυτό το πράγμα και πάει αλλού. Έστω και αν έγινε από λάθος, να υποθέσουμε. Πιθανότητα να μην είχαν αναζητήσει ή να μην υπέπεσε στην αντίληψή τους. Αλλά δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σημασία έχει τι γίνεται από εδώ και μπρος για να. Μάλιστα. Άρα είναι πλέον θέμα καθαρά νομικό. Από εδώ και πέρα πάμε σε διερεύνηση νομική. Μας ρωτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ναι, του Ιδρύματος. Τους απάντησα με τον τρόπο που σας είπα σήμερα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έχει από εδώ και πέρα να δούμε, ναι, ποιος καταπάτησε, ναι, και τι καταπάτησε, πώς το καταπάτησε και γιατί το καταπάτησε τελική ανάλυση. Διότι πέραν του εσχρού της υπόθεσης ότι έχει κοίταται ένα κουφάρι εκεί πάνω με λεφτά του δημοσίου που έχει κοστίσει ένα σκασμό λεφτά και χρειάζεται άλλο ένα σκασμό λεφτά για να επανέλθει σε μια κατάσταση λειτουργούσα. Το γεγονός ότι υπάρχει και αυτό το θέμα είναι θέμα. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε μια τελευταία. Όχι, θέλω να ρωτήσω. Ναι, πες. Όχι, είναι άσχετο. Είναι εντυπωσιακό τώρα αυτό. Ναι. Δηλαδή, πώς γνωρίζανε ότι καταρχήν όλο αυτό ανήκει στο Πολυτεχνείο. Όχι, όλοι το γνώρισαν. Ανοίξανε. Όλη αυτή η περιουσία ανήκει στο Πολυτεχνείο. Όλοι απέναντι στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο και, ναι, δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Ναι. Η ιδιοκτησία της, δεδομένου ότι έχει απαλωτριωθεί ο χώρος για το Πολυτεχνείο, δεν μπορεί να παραχωρηθεί η ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου σε κάποιον άλλο.